Παράλληλο Τετάρτη. Η αντανάκλαση τη ουράνια ζωή στη θεία λειτουργία τη Εκκλησία. Η σκηνή του Μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη και αργότερα ο ναό του Σολομόντο ήταν υπόδειξη του Μωησί που είχε την εμπειρία του ασάρκου λόγου στο όρο Σινά. Έτσι ο ναός στην Παλαιά Διαθήκη και όσα τελούνταν εκεί ήταν εικόνισμα της εμπειρίας που είχε ο προτήτης Μωυσής. Αυτό συνεχίζεται και στην Καινή Διαθήκη και συμπληρώνεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οι πατέρε τη Εκκλησία προσάρμοσαν τη θεία λειτουργία που φαινούμε στου ιερού ναού προ την άκτιστη αυτή θεία λειτουργία, όπω την περιγράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη και όπω την έζησαν πολλέ φορέ οι ίδιοι, οι Άγιοι, κατά την θεοπία του. Γιατί όταν κάποιο στάθει στη θεωρία του ακτή του ποτό, μετέχει αυτή τη λαβρή και δόξου θεία λειτουργία. Η θεωρία του ακτήσου φωτός είναι η συμμετοχή σε αυτήν την θεία λειτουργία που γίνεται αενάως στο υπουράνιο θυσιαστήριο. Με βάση λοιπόν την άκτηση λειτουργία της Αποκαλύψεως δημιουργήθηκαν τα όσα συμβαίνουν στους ναούς στην Καινή Διαθήκη. Έτσι κατασκευάστηκε το Ιερό Σύνθρονο που βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του Ιερού Ναού στο βάθος του Ιερού Εκεί ανέρχεται ο Αρχιερέας εις τύπων και τόπων του Χριστού, ενδεδειμένο στην αρχαιρατική του στολή που είναι σύμβολο της αρχαιρατικής χάριτος που έλαβε από τον Θεό δια της Εκκλησίας. Εκατέναθον του Χριστού είναι η θρόνη των Πρεσβυτέρων. αυτό είναι ο πραγματικός θρόνος του αρχαιρέως και η θέση των συμλειτουργών Πρεσβυτέρων που επιτελούν τη Λειτουργία. Με αυτή την εμπειρία χτίστηκε το Ιερό Θησιαστήριο στο κέντρο του οποίου κατατίθεται κατατίθενται τα ιερά Λίτσανα των Αγίων Μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για την του για τη του αρνίου και λευκάθηκαν με το αίμα του. Με αυτή την εμπειρία καταρτήθηκε το τυπικό της Ιωαννητουργίας που τελείται στη γη με την είσοδο, την ανάγνωση των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, με την όλη εξέλιξη της θεία λειτουργία. Με αυτή την εμπειρία κατατήθηκε η λατρεία τη Εκκλησία με τους νέους ύμνου, γεμάτου χάρη και σοφία του Αγίου Πνεύματο γίνεται η λογική και νοερά προσευχή, το συνεχές αλληλούρια και η δοξολογία των ανθρώπων που αγαπούν τον Χριστό, με τις δοξολογικές ευχές που απευθύνουν στον Χριστό για την θυσιαστική του αγάπη, με την καθαρότητα του βίου αυτών που συμμετέχουν στην λατρεία, που φανερώνουν τα λευκά μάτια. Από αυτή τη θεωρία του Ευαγγελιστού Ιωάννου προέρχεται η κοινή φωσευχή που γίνεται στη Θεία Λειτουργία των Αγγέλων και των ανθρώπων, των κυκλειμένων και των ζώντων, των πρεσβυτέρων και των διακόλων, των ψαλτών και του λαού γενικά όλου του Επιθυάγματος. Κεφάλαιο 5, 5 επίλογος. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπία που εορτάζουμε σήμερα, έζησε στην έρημο αυτή την θεία λειτουργία και αυτή η δόξα της θεωρίας που είχε την ενίσχυε σε όλες τις δοκιμασίες της, τον εσωτερικό της πόλεμο αλλά και τις συνθήκες της ερήμου και όταν στο τέλος της ζωής της αξιώθηκε να κοινωνήσει το σώμα τους και το αίμα του Χριστού από τον Αβάζο Σιμά ήταν υπερισσωμένη επάνω από το έδαφος της γης. Ο πατήρ Προσύριος στην διαθήκη του ευχήθηκε στα πνευματικά του παιδιά να εισέλθουν στην άκτη στη Θεία Λειτουργία. Έγραψε και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν τον Θεό που είναι το παν για να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτη στο εκκλησία του. Γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Πρόκειται για την έφεξη του ακτής του φωτός. Σε αυτό θέλει να μας μιλήσει η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το Πάσχα των Χριστιανών. Το Πάσχα μυστικών. Έτσι οικετεύουμε τον Χριστό. Δίδω ημίν εκτυπώτερο σου μετασχήν εν τη ανεσπέρο ημέρα της σου. Ποιος δεν θα επιθυμούσε να εισέλθει στον άκτιστο ναό και να απολαύσει την άκτιστη αυτή τη λειτουργία. Ποιος δεν θα επιθυμούσε να γίνει λειτουργός σε αυτό το ουράνιο συμμήθουργο. Ποιο δεν θα ήθελε να συμμετάσχει στον χορό των Αγίων Αγγέλων, των Μαρτύρων και των Οσίων. Ποιο δεν θα έδινε τα πάντα για να απολαύσει αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Με ποια επίγεια εορτή με ποιο επίγειο πανηγύρι θα μπορούσε να συγκριθεί αυτή η χαρά. Όμω, γιατί μα αρέσει ο κόσμο αυτό, θα ζούμε αιώνια σε αυτόν και περιοριζόμαστε σε μικροχαρέ, περιφρονώντα την ουράνια μεγάλη χαρά. Στο τέλο του βιβλίου της Αποκαλύψεω γράφεται ότι το πνεύμα και η νύχη λένε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη: Έρχου! Και όποιος ακούει πρέπει να πει: Έρχου! Και ο Βιτσόν ευχέστο, και ο λαβέτο, είδωρο ζωή δωρεάν. Και εκείνο που επιβεβαιώνει τη μαρτυρία αυτή, δηλαδή ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, γράφει. Ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχομαι. Κύριε Ιησού, ένα πνευματικό μου παιδί, στο τελευταίο στάδιο τη ασθενεία του, είχε μια τέτοια νοσταλγία. Όταν προσπάθησα να τον παρηγορήσω για την αρρώστια τη, που την οδήγησε στον θάνατο, μου είπε. Εγώ χαίρομαι που θα φύγω γιατί μια μέρα ήσυχα στο ναό και είδα ένα φω, το φω τη ουράνια τη λειτουργία και θέλω να την απολαύσω όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα. Μου ζήτησε να την διαβάσω μια ευχή σε ψυχοραγούντα για να συναντήσει πιο γρήγορα τον Χριστό στον ουράμιο, στο ουράνιο αυτό θησιαστήριο. Την θαύμασα και νοστάλγησα την επιθυμία τη. Την ίδια επιθυμία είχαν και οι Άγιοι πρώτου μαρτυρίου του. Εσεί δεν θα νοσταλούσατε μια τέτοια είσοδο, δεν θα θέλατε μια τέτοια ζωή, δεν θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια ουράνια λειτουργία, λειτουργία μέσα στο φω. Αν αυτό επιθυμείτε, τότε έτσι πρέπει να μετάσχετε εφέτο στο Σταυρό και την ανάσταση του Χριστού. Να δείτε τον Χριστό ω έρωτα, ω μυθείο και την Εκκλησία ως νυμφώνα πνευματικό και τη ζωή σας ως το αιώνιο Πάτσχα. Το εύχομαι σε εσάς, αλλά ευχηθείτε το ίδιο και εσείς σε εμένα.